Καταρχήν, όπως ήδη γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, ο δικός μας κλάδος είναι πολυπαθής. Θα το πάω λίγο πιο πίσω έτσι για να βάλω στο κλίμα και τους ακροατές μας, ότι τα μεγάλα προβλήματα ξεκίνησαν όταν είχαμε με την προηγούμενη κυβέρνηση ένα νόμο το οποίο μας ταλαιπώρησε σχεδόν μια τριετία. Ήρθε και η πανδημία σχεδόν μια διετία, άρα έχουμε μια πενταετία πολύ σκληρή, επιτρέψτε μου την έκφραση, απέναντι στον κλάδο μας. Όταν λοιπόν τελείωσε αυτή η πανδημία, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με μαζεμένη δουλειά που είχε μείνει από τις προηγούμενες απεργίες, αποχές κλπ. Ήρθε και η πανδημία, μαζεύτηκε λοιπόν κάπως η δουλειά. Άρα λοιπόν η δουλειά αυτή μετά. Την ώρα καλούνται άνθρωποι, λέτε εσείς αρχικά με την τοποθέτησή σας, για να βάλουμε μια αρχή στη συζήτηση, καλούνται οι άνθρωποι αυτοί να ανταποκριθούν και να βγάλουν δουλειά η οποία έχει συσσωρευθεί για μία πενταετία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, αυτό μου λέτε. Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά υπήρχε ένας ρυθμός, αλλά ήταν κάπως αργός. Τώρα όμως, και σχεδόν ένα χρόνο με τη λήξη πανδημίας, όλα αυτά τα προβλήματα έπρεπε με κάποιο τρόπο να διαχειριστούν. Η νομοθεσία λοιπόν καλώς ή κακώς υπάρχει. Την ευθύνη την έχει η περιφέρεια. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε και να προχωρήσουμε. Εμείς εδώ ως τοπική κοινωνία έχουμε μια πολύ μεγάλη υπηρεσία η οποία έχει πάρα πολλές απαιτήσεις και πάρα πολλά αντικείμενα. Δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτές που δυστυχώς, το λέω με λύπη, είμαστε εξαρτημένοι από αυτή την υπηρεσία. Είναι η φύση της δουλειάς μας τέτοια που πρέπει, επιτρέψτε μου να το πω, πρέπει να ρωτήσω τον αντιπεριφερειάρχη αν θα δουλέψω, τον προϊστάμενο του τμήματος αν θα δουλέψω και τον διευθυντή της υπηρεσίας αν θα δουλέψω. Να κάθομαι το βράδυ 12 ώρα να ξενυχτάω για να κλείσω ένα ραντεβού και να μην μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Διότι τα ραντεβού είναι περιορισμένα και οι υπάλληλοι αναγκάζονται, τι να κάνουν και αυτοί οι καημένοι, ότι μπορούν να το κάνουν. Να βγάλουν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη δουλειά. Και η δουλειά με μένα να μαζεύεται στο γραφείο μου. Για ποιο λόγο? Είναι δυνατό τόσα χρόνια να μην μπορεί αυτή η υπηρεσία με όλες τις κυβερνήσεις που υπήρχαν να μπορούν να στελεχωθούν με τρόπο τέτοιο που να μην συσσωρεύει τη δουλειά? Και φτάσαμε στο διατάκτα. Θα σας πω το τελευταίο που είναι και το πιο κέραιο. Οι μαθητές για να δώσουν περνάνε ένα μέσο ώρα από 2 με 4 μήνες. Σήματα, ανήκουστο. Και πάνε οι περισσότεροι και κόβονται βέβαια. Λογικό δεν είναι? Κανείς δεν πάει να τρέχει να διαβάζει λες και διαβάζει πανελλήνιες. Μην λέμε τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και έχουμε μια επαφή, η διοίκηση του σωματείου μας, με την αντιπεριφέρεια που είναι η μόνη υπεύθυνη σε αυτό το κομμάτι. Αυτή η διοίκη, δεν διοικώ εγώ, έχουμε προτάσεις συγκεκριμένες. Τους έχουμε προτείνει να μεγαλώσουν την αίθουσα. Το λέμε ότι θα το δούνε. Δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί γίνονται. Ξεκινήσαμε πολύ καλά με το θέμα των πρακτικών. Έγινε μια πρόταση σε υπαλλήλους να συμμετέχουν το Σάββατο στις εξετάσεις το οποίο το έκαναν. Και μαθαίνουμε ότι οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι. Και σταμάτησαν και πολύ καλά έκαναν. Δηλαδή έτσι θα το πάμε. Συγχωρέστε με την αγανάκτηση, αλλά έχουμε ξεχυλήσει εμείς. Κοιτάξτε να δείτε, δεν καταγράφω καμία αγανάκτηση. Καταγράφω υπαρκτά προβλήματα τα οποία επισημαίνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Αλλά νομίζω από την αρχή, από το δελτίο τύπου, όποιος το διαβάσει προσεκτικά και κάτω από τις λέξεις, μέχρι αυτά τα οποία αναφέρεται αυτή την ώρα, ότι το θέμα δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει να κάνει με μια κατάσταση η οποία ακριβώς. Κοιτάξτε, διευκρινίζω απλά τι είναι αυτό το οποίο διαβάζω ή μεταφράζω αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω. Για να υπάρχει και η βάση της συζήτησης μεταξύ εμένα, εσάς και να καταλάβει και ο κόσμος. Όταν λοιπόν λέτε από την αρχή ότι έχουμε 5 χρόνια θέματα προβλήματα, γιατί ήταν οι κινητοποιήσεις από τη μία με τα όσα είχαν συμβεί με την προηγούμενη κυβέρνηση και μετά η πανδημία, ήρθε το γλυκό και έδεσε και το αποτέλεσμα είναι αυτή την ώρα να τρέχετε όλοι σας και να μην φτάνετε. Φαντάζομαι, κύριε Χερέτη, ότι όπως τρέχετε εσείς θα πρέπει να τρέχουν και οι άλλοι, να τρέχει δηλαδή και η άλλη πλευρά, οι άνθρωποι από τις διευθύνσεις μεταφορών, γιατί μιλάμε για 3 διευθύνσεις στο νομό Ηρακλείου ή στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, είναι οι Μοίρες, είναι το Αρκαλοχώρι, είναι το Ηράκλειο, και από τη στιγμή που όλοι μαζί τρέχεστε νομίζω το πρόβλημα είναι κοινό. Άρα λοιπόν εδώ απαιτείται πολιτική παρέμβαση και γι' αυτό λέτε ότι... Μα γι' αυτό μιλάμε, για πολιτική μιλάμε, κύριε Δουλγεράκη. Ωραία. Ο προκάτοχός σας, συγγνώμη, όχι ο προκάτοχος, ο προηγούμενος συνομιλητής, ο κύριος Ουγμενίδης, ναι, έθεσε ένα πολύ εύστοχο ερώτημα.
γιατί παρακολούθησα λίγο την εκπομπή σας. Όταν έκανε το ερώτημα και έλεγε ο κύριος Οικουμενίδης ότι όταν κάποιος θέλει να κάνει μια χειρουργία και του κλείνει ραντεβού σε ένα χρόνο, τι να κάνει ο άνθρωπος, πού να πάει, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Έμεσα διώχνουμε τον κόσμο μας από δίπλα μας και σκέφτονται πονηρά και γι' αυτό ακούμε κατά διαστήματα κυκλώματα που εξαρτρώνονται και οδηγούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν δεν θέλει να δουλέψει τώρα που είναι αργή τη σεζόν και θέλει από 6 έως 8 μήνες ίσως και παραπάνω για να πάρει ένα δίπλωμα του λεωφορείου, ας πούμε. Όταν μας ζητούν εμάς οδηγούς οι εταιρείες αυτές στο λεωφορείο και δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, τι να κάνει ο άνθρωπος. Ναι. Δεν θα σκεφτεί πονηρά, δεν θα σκεφτεί να φύγει να πάει κάπου αλλού, να κάνει κάτι άλλο. Λογικό, ναι, δεν είναι. Ναι. Και έρχομαι στο σημείο και λοιπόν. Αυτό, που αυτό την σημαίνει αυτή, ότι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ναι, την έχει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια. Έτσι είναι. Αυτοί έχουν το πεπόνι, αυτοί έχουν το μαχαίρι. Μάλιστα. Δεν μπορώ να δώσω εγώ τη λύση. Να σας πω, σαφέστατα και δεν μπορείτε να δώσετε ούτε εσείς τη λύση, αλλά ούτε επίσης οι εργαζόμενοι στο μηχανολογικό στις διευθύνσεις. Συγγνώμη, το είπα και πριν. Οι εργαζόμενοι τι φταίνε. Ακριβώς, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το λέμε αυτό πάντα. Δεν έχουμε κάτι με τους εργαζόμενους. Στη ροή του λόγου μου το ανέφερα, κύριε Χαιρέτη, και για κανένα άλλο λόγο. Άρα λοιπόν θα πρέπει η περιφέρεια από τη δική της την πλευρά να βρει τη λύση. Εγώ στη χθεσινή ημέρα, με το που είδα το δελτίο σας, μίλησα με τον κύριο Συριγωνάκη, τον αντιπεριφερειάρχη. Δεν μπορεί να είναι αυτή την ώρα εδώ, γιατί έχει κάποιες συγκεκριμένες και σοβαρές υποχρεώσεις, αλλά μου ζήτησε να σας μεταφέρω το εξής. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει ωστόσο κάποιες συζητήσεις μεταξύ σας. Εσείς καλά κάνετε και πιέζετε, γιατί διεκδικώντας κάποιος, νομίζω ότι φτάνει πάντα στο ζητούμενο. Αυτό που μου είπε να σας μεταφέρω δημόσια και αυτό κάνω είναι ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, όμως υπάρχει αυτή την ώρα από την περιφέρεια ένας προγραμματισμός για να δουν σε άμεσο χρόνο πώς θα καταφέρουν και να ενισχύσουν τις υπηρεσίες, όπως επίσης να μεγαλώσουν ακόμα και αίθουσες σε αυτό το οποίο αναφέρετε μέσα από το δικό σας το δελτίο, για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί και εσείς κατανοούν ότι πιέζεστε από τον κόσμο που θέλει να έχει το δίπλωμά του, την επέκταση του διπλωματός του, γιατί θέλει να βρει δουλειά, και από τη στιγμή που το καταλαβαίνουν ότι όσο τους επιτρέπεται θα κάνουν το κάθε τι που μπορεί να σας διευκολύνει. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που αυτό εσάς σας ικανοποιεί. Είναι μια απάντηση που μεταφέρεται, μέχρι εκεί μπορώ εγώ να μείνω. Απαντώ λοιπόν εγώ στον κύριο Συριγωνάκη. Εάν αυτή τη δήλωση που κάνει τώρα μέσω του ραδιοφώνου σας, εάν θα πρέπει εγώ να τη μεταφέρω στον πατέρα που έρχεται και με πιέζει για να βγάλει δίπλωμα στο παιδί του, που ως έφηβος δεν είναι και τόσο διαχειρίσιμος και θέλει να παίρνει το αυτοκίνητο γιατί νομίζω ότι τα ξέρει όλα, και εγώ του λέω ότι θα δώσει σε 3 μήνες από τώρα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Και νομίζω ο άνθρωπος ότι τον κοροϊδεύω εγώ, ενώ δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να δώσει κάποια σήματα. Η δικιά μου είναι να κάνω μάθημα. Ναι. Αυτό απαντώ στον κύριο Συριγωνάκη. Μάλιστα. Και ο πολιτικός προϊστάμενος είναι αυτός, δεν είμαι εγώ, το ξαναλέω. Πιστεύετε ότι είναι στο χέρι της περιφέρειας αποκλειστικά και μόνο να διαχειριστεί αυτό το θέμα για να βρείτε λύση, για να αποκατασταθεί όλος αυτός ο όγκος της δουλειάς που έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια με τα μεγάλα ποσοστά αποτυχίες που υπάρχουν? Είπατε και εσείς πριν από λίγο ότι είναι φυσικό όταν θα σου βάλουν ένα προγραμματισμό σε 3 ή 4 μήνες να δώσεις το, ας πούμε, τα θεωρητικά μαθήματα, δηλαδή τα σήματα, ότι θα τα έχεις ξεχάσει, πας και εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αποτυχίες, γιατί θυμάμαι από το μηχανολογικό, νομίζω από το Φεβρουάριο να ακούω ότι τα ποσοστά επιτυχίας για την διεύθυνση μεταφορών για τους υποψηφίους το 2022 ήταν χαμηλά, ήταν στο 45 μόνο 8, μα, αν δεν κάνω λάθος, 100%, αν θυμάμαι καλά από τις 6 Φεβρουαρίου. Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό, αλλά είναι το 45,8%. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Δεν είναι δεδομένο σε μια προσπάθεια που κάνει κάποιος, κυρία Δουλγεράκη, ότι θα την πετύχει κιόλας. Και αυτό δεν ισχύει μόνο
στο θέμα το δικό μας. Είναι γενικότερη προσπάθεια, γιατί είναι και στη φύση του ανθρώπου. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να διαχειριστούν με τον ίδιο τρόπο το ίδιο πράγμα. Ναι. Πόσο μάλλον εδώ που εμείς με τον τρόπο μας τους προκαλούμε και επαναπάβονται, μπορώ να πω, είναι πιτσιρικάδες περισσότεροι και σου λέει θα διαβάσω λίγο πριν. Όταν θα του πω εγώ ότι θα δώσω τον Αύγουστο, σιγά μην κάθεται να κάθεται να διαβάζει, εδώ που τα λέμε τώρα. Ναι, μάλιστα. Είναι σαν το δρόμο, αυτό που συζητάμε για τα τροχαία ατυχήματα, ότι οι υποδομές που ζητούμε είναι να λειτουργούν και λίγο συγχωρητικά στο απέναντι το λάθος, με ένα στιθέο στη μέση, παραδείγματος χάρη. Ναι. Όταν λοιπόν εμείς δεν έχουμε το στιθέο αυτό εδώ στην προκειμένη περίπτωση, δεν θέλετε να κάνει πιτσιρικά, να διαβάζει 4 μήνες. Δεν θα το κάνει τώρα, μην τρελαθούμε. Μάλιστα. Προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν, προβλήματα τα οποία αυτή την ώρα συγκεντρώνονται, αλλά από την άλλη λέτε δεν μπορείτε να κάνετε και άλλο υπομονή, ότι φτάνει ο κόμπος στο χτένι επειδή έχετε απέναντί σας ουσιαστικά εκπαιδευόμενους και γονείς εκπαιδευόμενων που νομίζουν ότι εσείς τους κοροϊδεύετε, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος. Και πάντα λέτε ότι γι' αυτό ευθύνεται η πλευρά της περιφέρειας, εσείς βέβαια, πολιτικά, γιατί πρέπει να βρει λύση. Αυτό λέτε. Πιο συγκεκριμένο θα σας πω. Αυτή την περίοδο, λίγο πριν την έναρξη της φετινής περίοδου, υπάρχει έτσι μια έντονη κινητικότητα όσον αφορά τις επαγγελματικές άδειες. Εννοώ των φορτηγών και των λεωφορείων, κυρίως των λεωφορείων. Δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε έτσι όπως θα ήθελαν αυτοί, γιατί δεν μπορούμε να τους υποσχεθούμε. Και οι περισσότεροι λοιπόν αλλάζουν ρότα. Αυτό που είπα πριν. Με ό,τι αυτό μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και ξέρει πολύ καλά ο κύριος Σιριγωνάκης τι εννοώ. Εννοείται ότι φεύγουν και πάνε σε άλλες περιοχές. Τι θα πει ο κύριος Σιριγωνάκης, δεν είναι στην κουβέντα, σε μένα απαντάτε. Όχι, όχι. Γιατί θέλω, γιατί φαντάζομαι ότι μας ακούει όταν σας λέει να ανακοινώσετε την απάντησή του. Ο άνθρωπος είπε ότι έχει δουλειά. Τελεία. Με αυτό. Και μου ζήτησε να σας μεταφέρω κάτι. Δεν θα με αμφισβητείτε, κύριε Χερέτη. Όχι, δεν αμφισβητώ. Δεν ωραία. Αμφισβητώ. Τελεία. Καθόλου. Κλείστε το εσείς εκεί. Δεν θα με αμφισβητείτε. Όχι. Δεν αμφισβητώ καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, λέτε εσείς ότι για μένα δεν γίνεται πιστευτό αυτό. Νομίζω ότι η περιφέρεια έχει αυτή την ώρα τη δυνατότητα να μας διευκολύνει, να μας λύσει τα χέρια, να μας απαλλάξει από ένα μεγάλο φόρτο εργασίας, να βοηθήσει τους ανθρώπους να πάρουν τα διπλώματα, είτε με ενίσχυση του προσωπικού, είτε με το μεγάλωμα της αίθουσας. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτά τα δύο είναι συνάρτηση, κυρία Χερέτη, έτσι. Σαφώς. Εγώ έτσι θα έλεγα όμως ότι έχει την υποχρέωση, όχι τη δυνατότητα μόνο. Ωραία. Γιατί είναι η πολιτική αρχή και είναι αυτή που θα τα διαχειριστεί όλα αυτά τα θέματα. Ναι. Στις μέχρι σήμερα συζητήσεις που έχετε κάνει, γιατί έχετε κάνει συζητήσεις, δεν βγαίνει κάποιο αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, το θέμα το θεωρητικό που είναι και το πιο κέραιο αυτή τη στιγμή και ακολουθούν και το θέμα των πρακτικών, διότι οι εξετάσεις που γινόταν τα Σάββατα έχουν σταματήσει πλέον, διότι πάλι δεν πληρώθηκαν για αυτό το υπεραρρυθμιστικό και για αυτό έχω μια πληροφορία. Έχουμε ένα ζήτημα, γιατί ξέρετε, για να προχωρήσει ένας στην πρακτική εξέταση θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί η θεωρητική του εξέταση. Ωραία. Και να πετύχει βέβαια. Σωστά. Άρα λοιπόν είναι συνάρτηση όλα αυτά τα πράγματα. Το ζητούμενο έχει να κάνει, ναι, εντάξει, και με τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε να πιάσουν δουλειά. Εντάξει, τις καταλαβαίνω αυτές τις δυσλειτουργίες έτσι όπως τις λέτε. Τις έχουμε κουβεντιάσει ούτως ή άλλως τα τελευταία 5 χρόνια πάρα πολλές φορές. Με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και μέσα στο δικό σας τον κλάδο. Ζητούμενο είναι και μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση να βρεθεί η λύση το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να μπορέσετε και εσείς να ανασάνετε, να πάτε μπροστά και να μην χάνετε και εσείς χρήματα, διότι νομίζω ότι πληρώνεις τα παράβολα για να βγάλεις το δίπλωμά σου, και από τη στιγμή που βγάζεις τα παράβολα και πληρώνεις και θέλεις το ραντεβού, θέλεις να πας να δώσεις το συντομότερο δυνατόν, και από την άλλη θα πρέπει και εσείς να πληρωθείτε. Επανέρχομαι σε εκείνα που λέγαμε πριν από 3 χρόνια, κυρία Χερέτη. Έτσι. Θα πρέπει να πληρωθείτε, θα πρέπει να ανταπεξέλθετε στα έξοδά σας, θα πρέπει να ανταπεξέλθετε στη βενζίνη, θα πρέπει να ανταπεξέλθετε στους εργαζόμενους που έχετε, αν ακόμα τους έχετε, στα ενίκια και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Μάλιστα. Είναι όλα αυτά τα γνωστά τα οποία υπάρχουν και δημιουργούν τα θέματα. Αλλά τι να σας πω τώρα. Ποιος. Ναι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω.
Αν έχω νεότερα, θα επικοινωνήσω μαζί σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Αδελιαρέγη. Γεια σας. Καλημέρα.